Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλα. Σήμερα αρχίζουν τώρα τα σπορτ στη Ζούγκλα. Να πω ότι μεγάλη μέρα σήμερα, τουλάχιστον για τους Ολυμπιακούς. Η μεγάλη μέρα λοιπόν έφτασε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός πανέτοιμος είναι για να αντιμετωπίσει την Manchester United. Manchester United που έφτασε χτες το βράδυ στην Αθήνα. Δώσανε και τις συνεντεύξεις, θα τα πούμε όλα. Θα μιλήσουμε και με παιδιά από το σύνδεσμο της Manchester United, να δούμε πώς το βλέπουν και αυτοί από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά με το χορηγό μας. Τα παιδιά στην ΟΠΑΠ TV εκεί έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για το τι έχει συμβεί στον αθλητισμό σαν σήμερα, κάποια άλλα χρόνια πριν. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο και επιστρέφουμε με πολύ Ολυμπιακό και με πολύ Manchester. Η Chelsea κερδίζει για τέταρτη φορά το League Cup στην Αγγλία. Στον τελικό στο Cardiff νικά με 2-1 την Arsenal. Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Didier Drogba που σημειώνει και τα δύο γκολ των νικητών. Ο Theo Walcott είχε ανοίξει το σκορ στο 12ο λεπτό. Στον αγώνα τραυματίστηκε σοβαρά ο John Terry και στις καθυστερήσεις σε συμπλοκές παιχτών αποβλήθηκαν οι John Obi Mikel της Chelsea, Kolo Touré και Emmanuel Adebayor της Arsenal. Σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι στο στάδιο Καραϊσκάκη, ο Παναθηναϊκός νικά με 4-3 τον Ολυμπιακό σε αγώνα για το πρωτάθλημα της ΑΕθνικής. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Αργύρης Σαλιαρέλης, χτυπά καμεραμάν της ΕΡΤ, ενώ οπαδοί των Ερυθρόλευκων τραυμάτισαν τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Αντώνη Νικοπολίδη. Στο έδαφος πεσμένο. Ο Νικοπολίδης τελικά, όπως είπαμε, αντικαταστάθηκε. Τελείο Κόλεφ και τον γκολ. Τελείται με τον Αποστολάκη για τον Τέταρη. Να ο Ντέταρη που ξεμαρκάρεται, ο σούτ από τον Ντέταρη, η μπάλα δοκάρει και στα δίχτυα μέσα σε ένα λεπτό. Άφησε ο Βαζέχα για το Μαραγκό. Ξεμαρκάρεται αυτό στο σούτ, η μπάλα στο δοκάρι και πρέπει να είναι μέσα. Βαλιά του κοφίδι στο κοινό χώρο για τον Τσαλουχίδη, στέλνει αυτό την μπάλα στα δίχτυα. Το σκορ γίνεται 2-2. Γεωργακόπουλος στην εκτέλεση του κόρνερ, έχουμε γκολ. Γκολ ο Αντωνίου. Κοστολάκης θα κάνει το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ από τον Αποστολάκη. Σαμαράς προσπαθεί να μπει μέσα. Να ο Σαμαράς μόνος και τον γκολ. Ο Σαμαράς στο 120 κάνει το 4-3 για τον Παναθηναϊκό. Στο στάδιο της Νέας Φιλαδελφίας, η ΑΕΚ ανανεωμένη αντιμετώπισε την Καλαμάτα για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Από τα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, η ΑΕΚ φάνηκε αποφασισμένη να κερδίσει τη νίκη, αλλά και η Καλαμάτα να φέρει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ σε αγώνα για την ΑΕθνική νικά στη Νέα Φιλαδέλφια με 2-0 την Καλαμάτα. Η ΑΕΚ επέτυχε το πρώτο της γκολ στο 15ο λεπτό με σούτ του Παπαϊωάννου. Στα επόμενα λεπτά, η Καλαμάτα προσπάθησε να ισοφαρίσει και σε πολλές περιπτώσεις δημιούργησε κίνδυνο για την εστία της ΑΕΚ. Ωστόσο, δεν κατόρθωσε τελικώς να επιτύχει τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα επανέλαβε τις επιθέσεις της που και πάλι στάθηκαν άκρηπες. Αντιθέτως η ΑΕΚ στο 54ο λεπτό επέτυχε να διπλασιάσει τη θερματά της με σουτ του Ψιμόγενου. Αυτό το 2-0 με της ΑΕΚ ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνος. Ο 22χρονος Κάσιους Κλέι κερδίζει με τεχνικό νοκάουτ στον έκτο γύρο τον Σόνι Λίστον
ο οποίος δεν εμφανίζεται στον 7ο γύρο εξαιτίας ενός τραυματισμού στον ώμο στο Miami Beach και ανακηρύσσεται για πρώτη φορά στην καριέρα του παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Clay θα ανακοινώσει ότι ασπάστηκε τον μουσουλμανισμό και άλλαξε το όνομά του σε Mohamed Ali. Οι δύο αντίπαλοι θα αναμετρηθούν ξανά στις 25 Πέμπτου του 65, όπου ο Clay θα κερδίσει με νοκάουτ στον πρώτο γύρο. Γεννιέται ο αμυντικός μέσος και προπονητής Λίσανδρος Γιωργαμλής. Ξεκίνησε από την ΑΕΚ, συνέχισε στον Παναθηναϊκό, Όφη, Καλαμάτα, Ηρακλή, ενώ κέρδισε 3 πρωταθλήματα, 5 κύπελα και το Super Cup του 1988. Έπαιξε 6 φορές στην εθνική την περίοδο 87-88, ενώ στη συνέχεια έγινε προπονητής. Διετέλεσε συνεργάτης του Ντούσαν Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ. Γεννιέται στο Κουπερίνο της Καλιφόρνια ο Αμερικανός forward Kirk Rambis. Ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας στην ΑΕΚ ως ομογενής με το όνομα Kirk Rambidis. Τα χοντρά γυαλιά του ήταν σήμα κατά τεθέν για πολλά χρόνια. Μετά την Ελλάδα πήγε στο NBA. Έπαιξε στους Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets και Sacramento Kings. 4 φορές κέρδισε το πρωτάθλημα στο NBA, το 82, 85, 87 και το 88. Στη συνέχεια έγινε προπονητής. Εργάστηκε στους Los Angeles Lakers και στους Minnesota Timberwolves. Γεννιέται ο Center for Γιώργος Δέδες. Στην καριέρα του στην Αλφαεθνική σημείωσε 181 γκολ, παρόλο που μόνο 3 χρόνια έπαιξε σε ομάδα του ΠΟΚ, την ΑΕΚ. Μάλιστα την περίοδο 70-71 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην πρώτη εθνική με 28 γκολ ως ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου. Τη σεζόν 75-76 βγήκε και πάλι πρώτος σκόρερ ως παίχτης της ΑΕΚ αυτή τη φορά. Στην εθνική έπαιξε 20 φορές, όλες ως παίχτης του Πανιωνίου. Λοιπόν, αυτά γίνανε σαν σήμερα κάποιες άλλες χρονιές στον αθλητισμό. Να πούμε ότι ο Μίτσελ σήμερα σκοπεύει να παρατάξει με 4-2-3-1 τον Ολυμπιακό. Την ερυθρόλευκη εστία θα υπερασπιστεί ο Ρομπέρτο φυσικά, ο οποίος μπροστά του από δεξιά προς αριστερά θα έχει του Σαλίνο, Μανολά, Μαρκάνο και Χολέμπας. Ως αμυντικά χαφ θα αγωνιστούν οι Εντιγκά και Μανιάτης με τον Γκάμπελ και τον Πέρες ή τον Φουστέρ στα πλάγια. Ο Τσόρι θα παίξει πίσω από τον προωθημένο Λαϊτάν. Την αποστολή συμπληρώνουν Μέγερη, Παπαδόπουλος, Μπόγκ, Σάμαρης, Μασάντο, Βαλντές και Βέργος, ενώ εκτός έχουν μείνει τραυματίες Χιώβας και Σαβιόλα. Τον έχουμε τον Γιάννη. Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα την αφήσουν σε μένα. Ναι, δεν ήξερα. Ο Γιάννης Ομπίλιος είναι μαζί μας. Δεν ήξερα. Τώρα είσαι μέσα στην τάξη, κάνεις μάθημα. Εντάξει, 5 λεπτά διάλειμμα, τότε τα παιδιά θα κάτσουν πρόνημα, δεν είναι θέμα. Α, νομίζω, να είσαι καλός καθηγητής. Έτσι. Θα δείξει. Είσαι καθηγητής γενικά, δηλαδή θέλω να μου πεις τώρα... Εγώ τώρα σαν, να σε βγάλω, σε έβγαλα βασικά σαν μέλος του συνδέσμου της Manchester United, για να μην... Ο οποίος σύνδεσμος εδώ και 2 μέρες ζει τη δική του εθνική εορτή. Από την Κυριακή έχουμε αρχίσει και υποδεχόμαστε τους φίλους της ομάδας, όχι μόνο από Αγγλία αλλά και από άλλες χώρες με τους οποίους κάποιοι από εμάς τις κατά καιρούς περιηγήσεις τους στα ευρωπαϊκά γήπεδα έχουν γνωριστεί και υπάρχει και μια σχέση πιο προσωπική με τα μέσα που δίνει πια η σημερινή τεχνολογία. Να κρατιόμαστε σε επαφή. Ωραία. Τους έχουμε υποδεχτεί, τους έχουμε πάει για μπύρες. Γενικώς όλο αυτό το folklore έχει μεταφερθεί σε ελληνικό έδαφος και περιμένουμε το σημερινό αγώνα με την ελπίδα να γίνουν όλα όπως πρέπει. Να σου πω, ξέρεις με τι περίπου θα κατέβει Manchester, με ποιους, ξέρεις... Είδα μία
πιθανή ενδεκάδα χθες. Mm. Μιλάμε τώρα πια χωρίς το Μάτα. Ενδεχομένως μπορούμε να δούμε και τον Γκίξ από την αρχή. Ο οποίος θα τρώει τα νύχια του, λέει, στην τα χέρια του, τα νύχια του, τι είπε, θα τρώει ο Μάτα. Έτσι. Ναι, έτσι, εντάξει, δήλωση. Τώρα και οι ποδοσφαιριστές πρέπει να δείχνουν με κάποιο τρόπο, με όποιο τρόπο μπορούν, την αφοσίωσή τους στις ομάδες, ακόμα και αν δεν μπορούν να τις βοηθήσουν αγωνιστικά. Τουλάχιστον να δείχνουν ότι συμπάσχουν και η αγωνία τους συνοδεύει τους συμπαίκτες τους. Mm. Ο Μάτα δεν μπορεί να αγωνιστεί γιατί είχε παίξει με την Chelsea στο προηγούμενο μάτι της οργάνωσης. Είναι βασικός στο πρωτάθλημα, επομένως από τη στιγμή που έναν παίκτη βασικό δεν μπορείς να τον έχεις μαζί σου, είναι ένα θέμα το πώς θα τον αντικαταστήσεις. Δηλαδή να αλλάζει και το σχήμα της United, να δούμε ένα πιο κλασικό με τέσσερις στην μεσαία γραμμή, δηλαδή με τον Γιαννουζάη στο ένα άκρο και με τον Γιώργο Γκίξ στο άλλο. Να πούμε ότι μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές με διαφορά ηλικίας. Γιάννη, μην κουνιέσαι και μίλα στο τηλέφωνο γιατί σε χάνω, έτσι, μη σε χάσω. Ναι, θα φροντίσω να βρω κάποιο καλύτερο σημείο να. Εκεί που είσαι, είσαι καλά, απλά μην κουνιέσαι αυτό. Είμαι δίπλα σε παράθυρο. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορεί να δούμε δηλαδή δύο άκρα θυμάτων από δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν 21 χρόνια και 3 μήνες διαφορά ηλικίας. Μπορούσε δηλαδή πολύ εύκολα να είναι μπαμπάς του Γιαννουζάη ο Γκίξ. Θα δούμε και το Ρούνι με τον Φαρ πέρσι μπροστά στην επίθεση. Τώρα αν ακριβώς θα είναι 4-4-2, αν θα βαφτεί κάπως αλλιώς με το Ρούνι στο γνωστό του ρόλο πιο πίσω, πολύ πιο ελεύθερο. Με τον Γκάρι και τον Φελαϊνί που θα στην μεσαία γραμμή. Και ίσως σήμερα να είναι σε θέση ο Μόγιος μετά από πολύ καιρό να έχει την καλή του αμυντική τετράδα. Δηλαδή και τον Ραφαέλ δεξιά και τον Ευρά αριστερά. Ενδεχομένως και το Φέντερ με το Βίντιτς στην κέντρο της άμυνας, αν και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο γιατί και οι δύο θυμίζουν πλέον πρώην ποδοσφαιριστές που μπορεί να σε εκθέσουν. Χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι η κυρία τους δεν τους επιτρέπει να είναι ακόμα ανταγωνιστική. Ο Βίντιτς μάλιστα είπε ότι όχι γίνεται να μην προχωρήσει και να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Champions League, αν και με αυτό το χάλι που μας έχει δείξει φέτος. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η Manchester δεν είναι η ομάδα του Alex Ferguson, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πιστεύεις όμως, εσύ τι βλέπεις για σήμερα, πώς το, εντάξει, πέρα από την προτίμησή σου. Εγώ τι βλέπω για σήμερα, βλέπω να γίνεται ένα αρκετά κλειστό παιχνίδι. Μην νομίζει κανείς ότι θα έρθει εδώ να παίξει φορά παρτίδα, επίθεση ή ούτως ή άλλως. Όταν έχει τηλεβάνει στην έδρα σου, μπορεί να κάνει μια διαφορετική διαχείριση. Θα ξαναπώ, γιατί έχω πει αρκετές φορές αυτές τις μέρες, ότι είναι πολύ ένιγμα το σημερινό παιχνίδι. Γιατί είναι το πρώτο νοκάουτ του Μόγιες. Δεν τον έχουμε ξαναδεί. Ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα δεν ήξερε ότι δηλώνει την έβλεπε τόσα χρόνια, όντας τεχνικός της Everton. Μάζεται φέτος, από φέτος και σε αυτό το επίπεδο. Μέχρι το μάτι του ομίλου τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, πολύ πιο εύκολα θα έλεγα. Το νοκάουτ θέλει άλλη. Εδώ πλέον διακυβεύονται πολύ περισσότερα. Δεν πιστεύω να αλλάξει και πολλά σε σχέση με αυτά που έκανε ο Ferguson. Τι σημαίνει αυτό, τι έκανε ο Ferguson. Ο Ferguson, ειδικά στις περιπτώσεις που είχε το πρώτο match, το πρώτο νοκάουτ εκτός έδρας, πήγαινε με στόχο να βάλει ένα γκολ και να μην χάσει. Δεν τον ενδιέφερε να πάει να παίξει το παιχνίδι του και να μαγέψει τα πλήθη. Αυτό περιμένω και σήμερα, γιατί κακώς μπορεί στα μάτια του μέσου του φιλάθλου, του μέσου θεατή ή τηλεθεατή, να είναι μια ομάδα, δεν είναι το μεγέθος της Manchester United, αλλά μιλάμε για μια ομάδα η οποία πλέον είναι πολλά χρόνια στην διοργάνωση και έχει εξοικειωθεί και πλέον ξέρει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της. Δεν είναι δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφτανε στη βρύση και δεν έβρισκε τον τρόπο να πει νερό τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετές φορές βγει, πέρασε από όμιλο και στα ανοιξιάτικα νοκάουτ και πλέον δεν είναι απλό πράγμα να τον αντιμετωπίσεις. Η United είναι μια ομάδα, το ξαναλέω, η οποία με αυτό το τεχνικό για πρώτη φορά πηγαίνει στην δύσκολη, στην πολύ ιδιαίτερη διαδικασία του νοκάουτ του Champions League. Για μένα είναι ένα ένιγμα πώς θα το διαχειριστεί ο Μόγιες, ο οποίος δεν πιστεύω να τον δω να αλλάζει και πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που έκανε μέχρι τώρα ο Ferguson. Έχει τη ρεβάνση στο Old Trafford και ξέρει ότι ακόμη ένα γκολ, ανεξαρτήτως του πώς θα πάει το τελικό αποτέλεσμα, μπορεί να του είναι αρκετό. Ωραία. 2-1. Ωραία. Λοιπόν, κάνε μας... Πιστεύω γενικά ότι ο Ολυμπιακός,
οποίος πριν από 12 και 13 χρόνια αντίστοιχα έπαιξε 4 φορές με τη Manchester United. Και μόνο είτε δεν είναι Ολυμπιακός εκείνης εποχής. Ναι, καλά, είναι μια ομάδα πολύ πιο, πολύ πιο προσαρμοσμένη στην Champions League, αλλά και η United δεν λάμπει όσο εκείνη η ομάδα του νεαρότερου Giggs, του Beckham, του Keane και όλων αυτών που μάζεψαν κάθε είδους τρόπαιο τα χρόνια εκείνα. Ωραία, για να σε αφήσουμε να πας και στους μαθητές σου, πες μου ένα σκορ. Σκορ, τώρα θα γίνω κακός με τον κόσμο. Όχι, σιγά. Να σου πω ένα σκορ, να σου πω ένα σκορ. Θα σου πω ένα σκορ και θα είναι το 1-2. Άντε, θα το παίξω και στο στοίχημα αυτό το είπα. 1-2, ωραία. Να πάμε κι εμείς να παίξουμε. Πάτε να παίξετε και άμα εκείνο μου φέρετε τα ποσοστά. Εννοείται, εννοείται Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννης Μπίλιος, να τον αφήσουμε να πάει στους μαθητές του. Άντε, καλημέρα Γιάννη και θα τα πούμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ που βγήκες εδώ στο Web TV της Ζούγκλας. Λοιπόν, και πάμε να πούμε λιγάκι εμείς τη σύνθεση των κόκκινων διαβόλων, όπως ονομάζονται οι Manchester. Λοιπόν, κάτω από τα δοκάρια των Άγγλων θα είναι ο Ντιχέα με τους Smalling, Vindic, Ferdinand και Βρά να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Ως αμυντική μέση θα παίξουν Fletcher και Carrick, με τον Valencia και τον Κακάβα ή Young στα πλάγια. Rooney πίσω και Φαν Πέρση θα είναι στην επίθεση των φιλοξενούμενων. Την αποστολή συμπληρώνει Lindegaard, Ράφαελ, Μίντνερ, Γκίγκς, Νάνι, Γιανουζάη, Κλέβερλι, Φελαϊνί, Γουέλμπεκ και Ερνάντες. Και πάμε τώρα εμείς να μιλήσουμε... τον έχουμε στην γραμμή, δεν έχουμε, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε το βίντεο από την προπόνηση χτες της Manchester και θα μιλήσουμε πάλι και για Ολυμπιακό σε λίγο. Had my appearance, two appearances I had, and we not only me alone, maybe equal to the tax, but the team already, all the team need to understand that being in 16, in the group of 16 in Champions League is not gonna be, it's not something so easy, and definitely every player want to have a chance to appear on this kind of game. And really, for me, if I have my opportunity to make appearance there, definitely I see myself I'm ready already for the game. Very difficult for us, but the first one at home is a good advantage for us playing at home, especially when we have the fans behind us, like we're saying in England, the 12th man, and
if we get a good result and keep a clean sheet at home, it's going to be a good stead for us at Old Trafford. For me, it doesn't matter who score. If the team, we have a good appearance, and depending on who score, I don't even know, I don't even care about who score, but definitely if I have my ways to score, I will appreciate. Well, for me personally, you don't have to give any advice because these players know what this is all about, playing against the best team in the world in the Champions League, the last 16. It's very important for the players. All I said to him is enjoy it and keep concentrating for the both games, because it's the biggest games you can play in your career. Really, with the experience I had with the fans, it's gonna help. It will be very helpful for us, and because they make everything fantastic, and you feel like you're playing more than your opponent. And you feel like you play 12 men against 11. Really, it's going to be a very good work, and I hope they'll understand what they're doing too. Ame Olympiakos. Λοιπόν, αυτά μας είπε και ο παίκτης του Ολυμπιακού και πάμε λίγο να μιλήσουμε με τον Γιώργο Δημητριάδη, ο οποίος, Γιώργο, είσαι πρόεδρος του συνδέσμου. Είμαι ο επίτιμος πρόεδρος, ο επικεφαλής. Εμείς δεν θέλουμε τίτλους. Εμείς είμαστε οπαδοί καθαρά. Οι τίτλοι μακριά. Φίλαθλοι να λέμε καλύτερα, έτσι, όχι οπαδοί, φίλαθλοι πάνω απ' όλα. Είμαστε οπαδοί. Εντάξει. Είμαστε οπαδοί της United. Να σου πω κάτι τώρα. Πες μου λίγο, θέλω να μου δώσεις ένα ρεπορτάζ από χτες, γιατί σε πήρα χτες τηλέφωνο και ήσουν και πήγαινες να υποδεχτείς την ομάδα σου. Πες μου, έχουν ξεκινήσει από προχθές για μας, για το κλαμπ. Δηλαδή από την Κυριακή υποδεχόμαστε τους φίλους μας από την Αγγλία. Τα μέλη μας είναι στο αεροδρόμιο και κάνουμε κατά κάποιο τρόπο τους ταξιτζίδες. Πόσα μέλη έχει, να σε διακόψω. Πόσα μέλη είστε? Το Greek Supporters Club έχει 270 εγγεγραμμένα μέλη. Ωραία. Είναι πολύ ισχυρό κλαμπ. Έχουμε 6 εισιτήρια διαρχίας της United. Ταξιδεύουμε κάθε εβδομάδα, είτε παίζει εντός είτε παίζει εκτός. Δηλαδή δεν είμαστε ένα κλαμπ σφραγίδα. Ωραία, για πες μου λοιπόν. Ούτε έχει λίγο θόρυβο. Είμαι έξω από το ντιβάνι που είναι το σημείο συνάντησης των Άγγλων οπαδών για να πάρουν τα εισιτήριά τους. Okay. Πόσοι περίπου θα είναι από Άγγλους, ξέρεις, τα έχεις καμιά εικόνα? Τα εισιτήρια που έχουμε, βεβαίως, έχω ακριβή εικόνα. Ωραία, για πες. Είναι 1.606 εισιτήρια στο πέταλο και 200 εισιτήρια στα VIP δεξιά. Ωραία, οπότε περίπου 2.000 άτομα, βέβαια. 1800. Έχουν έρθει άλλοι 300-400 χωρίς εισιτήρια και ψάχνουν απεγνωσμένα. Ναι, λοιπόν, για πες μου λίγο τώρα, πήγατε λοιπόν εχθές στο αεροδρόμιο. Ήμασταν στην υποδοχή της ομάδας, η οποία έφτασε γύρω στις 6:25. Ήμασταν γύρω στα 80 άτομα, τους υποδεχτήκαμε. Κάποιοι τυχεροί μπόρεσαν και βγάλανε φωτογραφίες, άλλοι δεν προλάβανε. Μας είδανε, νιώσανε έντονα την παρουσία μας, τους δείξαμε ότι είμαστε εκεί, ότι τους καλωσορίζουμε. Εμάς πιο πολύ μας ενδιαφέρουν οι οπαδοί που είμαστε αδελφοποιημένοι. Εντάξει, η ομάδα λίγο είναι κατά κάποιο τρόπο πιο εμπορική. Έρχεται, φεύγει σε κάθε χώρα. Εντάξει. Δεν ασχολείται πολύ και με τα τοπικά της κλαμπ. Εντάξει, και όλα καλά. Λοιπόν, και τους πήγατε στο ξενοδοχείο. Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα? Έχει προπόνηση, ξέρεις τι θα κάνουν πριν το μεγάλο παιχνίδι? Είχαν κανονίσει να κάνουν ένα χαλαρό ξεμούδιασμα στη Νέα Σμύρνη. Ωραία. Και κλεισμένων των θυρών, αλλά κανείς δεν έχει ενημερωθεί, γιατί το κρατάνε με απόλυτη μυστικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ αλλάξαν το ξενοδοχείο τους, γιατί μέναν στο Intercontinental και πήγανε στον Αστέρα της Βουλιαγμένης για να είναι πιο ήσυχοι και πιο απομονωμένοι. Ωραία, τώρα κόσμο. Που το είπες και το έχουν ακούσει όλοι, χαμός θα γίνει. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε να πάνε. Να πάνε. Εμείς να πάνε. Είμαστε από χθες στην πλάκα, στα στενά, στις pub, στα μπαρ. Έχει γίνει χαμός, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Χθες το βράδυ η Αθήνα ήταν κατακόκκινη, αλλά από οπαδούς της United. Κάθε σοκάκι, κάθε pub, κάθε μπειραρία ήταν γεμάτη. Ελπίζω να ήταν ήρεμοι όμως, γιατί με τους Άγγλους δεν έχουμε και καλή εμπειρία. Σχετικό, ειδικά όταν πίνουν. Γίνανε λίγα παρατράγουδα, αλλά εντάξει, στο τέλος
όλα καλά. Είχε άφθονη πείρα. Τα μαγαζιά πρέπει να κάνανε κατανάλωση για 6 μήνες. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Τελειώσανε. Για τον τουρισμό. Αυτό είναι καλό. Ναι. Ωραία. Οπότε σήμερα λοιπόν... Εμείς καλούμε τα μέλη, τους φίλους, οι οποίοι μας ακούνε τώρα από τη συχνότητά σας, μπορούν να έρθουν στο κλαμπ που είναι Χρυσοστόμους Μήνης 20 στο Εγάλεο, να απολαύσουν μια μπύρα, να δουν τον αγώνα. Είναι δεν είναι μέλη του κλαμπ. Εάν είναι φίλοι της United, είναι πρόσδεκτοι. Άμα είναι φίλοι του Ολυμπιακού, δεν είναι. Εντάξει, εμείς δεν μπερδεύουμε ελληνικές ομάδες στο κλαμπ. Δεν θέλουμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Να σου το πω κάτι, έχετε... ένα πολύ καλό επίπεδο. Έχετε κανονίσει σήμερα δηλαδή προβολή εκεί, ξέρω εγώ, με κάποιο τρόπο. Πάντα όταν παίζει η United. Είτε παίζει επίσημο είτε φιλικό, πάντα είμαστε στο κλαμπ και παρακολουθούμε τον αγώνα. Αρκετά μέλη. Σήμερα μπορεί να είναι πάνω από 100. Α, μάλιστα. Οπότε όποιος θέλει, για ξαναπέ Χρυσοστόμου Μύρνη. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 στο Εγάλεο. Πολύ κοντά στο μετρό του Εγάλεο, 500 μέτρα από το μετρό. Ωραία, μια άλλη ατμόσφαιρα, μια βεβαίως, πιο βεβαίως. Από την άλλη πλευρά. Για πες μου λίγο. Παρεΐστικη και οπαδική, εντάξει, βέβαια εντάξει. Μέσα σε φύλαθλα πλαίσια το οπαδική. Πάντα, πάντα, ναι. Πάντα. Αυτό να το λέμε. Πες μου και το δική σου πρόβλεψη για σήμερα, για να σε αφήσουμε κιόλας να πας εκεί να... Κοιτάξτε, εμένα δεν μ' αρέσουν οι προβλέψεις. Εγώ κοιτάω να χαρώ τον αγώνα. Εύχομαι να γίνει δηλαδή ένας καλός αγώνας, να μην υπάρχουν παρατράγουδα. Αυτό είναι το πιο αλήθεια. Σοβαρό. Mm. Και εντάξει, επειδή είναι ελληνική ομάδα ο Ολυμπιακός, θέλουμε να πάει καλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, εμείς είμαστε οπαδοί της United, αλλά δεν έχουμε τη τεράστια αντιπαλότητα. Δεν το βλέπουμε επειδή είναι ελληνική ομάδα ότι πάμε και καλά όπως θα ήταν με άλλες ομάδες, λόγω του ότι είμαστε Έλληνες. Ωραία. Λοιπόν, δεν θες δηλαδή να κάνεις εσύ τη δική σου πρόβλεψη. Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν παίζεις και στοίχημα φαντάζομαι. Έχουμε να κερδίσει η ομάδα μου, έτσι, η United. Εντάξει, εντάξει, φτάνει αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, εύχομαι το καλύτερο και στους δύο. Ωραία, καλό ποδόσφαιρο να δούμε και να είναι ήρεμα τα πράγματα. Ευχαριστούμε αυτό. Πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Τίποτα, να είσαι καλά Γιώργο, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Ευχαριστούμε το σύνδεσμο της Manchester που βγήκαν εδώ πέρα με τον Γιώργο Δημητριάδη, επίτιμος πρόεδρος. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κάμπελ είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά. Να πάρουμε το σπανουδάκι, παιδιά. Ο Κάμπελ είναι από τα δυνατά χαρτιά του Ολυμπιακού σήμερα. Μίλησε στον αγγλικό τύπο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη United. Βέβαια, μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως θέλει να πάει στην Arsenal. Είπε ότι πιστεύουμε, λέει, ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Η Manchester United είναι μια ιστορική ομάδα. Ακόμα και εγώ, ως μικρό παιδί που μεγάλωνα στην Κώστα Ρίκα, ήξερα πόσο γνωστή ομάδα είναι. Ωστόσο, έχουμε και εμείς, λέει, πολύ καλή ομάδα, είπε ο Κάμπελ. Για την επιστροφή του στην Arsenal θεωρώ ότι είμαι έτοιμος να επιστρέψω, λέει, στην Arsenal την επόμενη σεζόν. Με σκληρή δουλειά πιστεύω, το ξέρω ότι μπορώ να είμαι μέλος της ομάδας του χρόνου. Για την παρουσία του στον Ολυμπιακό είναι μια πολύ καλή εμπειρία, είπε ο Κάμπελ. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, να κάνω το καλύτερο και να συνεχίσω να βελτιώνομαι ως ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό επέλεξα τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα η οποία συμμετέχει στο Champions League, την πιο σημαντική διοργάνωση της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά είπε ο Κάμπελ. Και πάμε να δούμε λίγο, να σας πω ακριβώς το πρόγραμμα σήμερα, γιατί εκτός από το μεγάλο αυτό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Manchester United 10 παρατέταρτο Nova Sports 2, έχουμε και ένα άλλο παιχνίδι Champions League. Έχουμε Zenit Αγίας Πετρούπολης Dortmund, Nova Sports 1, θα το δείξει στις 7. Βέβαια, εντάξει, τώρα επειδή διαβάζω την ατζέντα, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν ποδόσφαιρο, δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει το τένις. Οπότε πάμε να δούμε, να σας πω ότι μπορείτε να δείτε τουρνουά Ντουμπάι στο Test Sports, 12 με και 3 ώρα έχει, αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Τι έχουμε, τη συνέντευξη ποιανού. Λοιπόν, συνέντευξη τύπου του Μίτσελ. Πάμε να δούμε λίγο και μετά θα μιλήσουμε πάλι για τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά.
Λοιπόν, δεν πειράζει, επειδή κόλλησε το βίντεο με την συνέντευξη του Μίτσελ, θα σας πω εγώ περίπου τι είπε. Αυτό ήταν που βλέπαμε η διαμόρφωση που κάνανε στο Καραϊσκάκη, το press area και όλα αυτά. Έχουν φτιάξει πολλά ωραία πράγματα. Έτσι, εντάξει, έχουμε και, είπαμε, είμαστε και Champions League ομάδα, οπότε πρέπει να φτιαχτεί όπως πρέπει. Λοιπόν, ο Μίτσελ είπε: είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στη διοργάνωση και θα παίξουμε κόντρα στη Μάντσεστερ. Είναι για μας ένα βραβείο και ανυπομονούμε. Θα παλέψουμε για το παιχνίδι, δεν είμαστε εδώ για τη συμμετοχή. Όσο αναφέρθηκε και στον Wayne Rooney και είπε όσο ψηλό και αν είναι το συμβόλαιό του, το αξίζει και δείχνει πόσο σημαντικός είναι για τη United. Όλα τα μεγάλα κλαμπ έχουν ποδοσφαιριστές σπουδαίους που μένουν εκεί και μετά το τέλος της καριέρας τους, και πιστεύω, λέει, ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και με τον Rooney. Εμείς ξέρουμε, λέει, πολύ καλά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Manchester αυτή τη στιγμή, όμως αυτό έχει διπλή έννοια, γιατί παίζει πολλά πράγματα το παιχνίδι με εμάς. Δεν της επιτρέπεται να κάνει το παραμικρό λάθος, γιατί παίζει πάρα πολλά για το μέλλον της. Αυτό το βάρος που έχει, επειδή είναι πολύ μεγάλη ομάδα, θα πιέσει και τους παίκτες της. Φυσικά, λοιπόν, το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τη United. Για το φαβορί του αγώνα, όταν το ρωτήσανε τον Μίτσελ, ο Ισπανός είπε ότι όπως και να το κάνεις, όταν η Manchester United παίζει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο, είναι το φαβορί. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ μας είναι πολύ μεγάλη, αλλά εμείς θα παλέψουμε. Η Manchester δεν θα έχει ένα εύκολο βράδυ, θα τα δώσουμε όλα και για όλα για να καλύψουμε τη διαφορά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα παραδώσουμε τα όπλα. Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια και εμείς θα προσπαθήσουμε να το αποδείξουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Σπανουδάκη να μας δώσει λίγο και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αυτή τη φορά, γιατί... του πάει, σου πάει, λέει, το... έτσι λέει εδώ πέρα ο Ανέστης. Θα του δώσω το ρεπορτάζ της Manchester. Να σου πω κάτι, επειδή από το πρωί έχουμε βγάλει του συνδέσμου διάφορα παιδιά από το σύνδεσμο της Manchester, το τέλος, ξέρεις, θα μας πάρουν ότι... είμαστε λίγο, δεν είμαστε αντικειμενικοί, αλλά εμείς είπαμε πάντα με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για πες λοιπόν τώρα και εσύ από τη μεριά σου τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι αν μετά από αυτά που γίνανε Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα, εάν έχουν αυξηθεί οι φίλοι της Manchester για το σημερινό παιχνίδι, διότι υπήρχαν πολύ δυσαρεστημένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και... τι να πούμε τώρα, καταρχήν για το παιχνίδι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να παγιδευτεί στο γεγονός ότι η Manchester δεν ήταν καλά, δεν είναι καλά φέτος. Ναι, αυτό που είπε και ο Μίτσελ. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, ένα. Και δεύτερον, διότι πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι το πρωτάθλημα της Premier, και ειδικά μια ομάδα της Premier, είναι σε πολύ καλύτερη ταχύτητα από μια ελληνική. Οπότε εκεί θα πρέπει να είναι γενικά ο Ολυμπιακός προσεκτικός. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι, και αυτό που διαβάζω και όλους από τους ρεπόρτερς του Ολυμπιακού, είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο το σχήμα της ενδεκάδας και κυρίως υπάρχει ένας προβληματισμός, διότι υπάρχουν πολλές λύσεις στη μεσαία γραμμή. Καλός προβληματισμός είναι αυτός φυσικά. Στην άμυνα, εντάξει, ο Ρομπέρτο θα είναι φυσικά κάτω από τα δοκάρια. Ο Σαλίνο δεξιά, ο Χολέμπας, ο οποίος επέστρεψε και έπαιξε πολύ καλά με τον Όφη, θα είναι αριστερά. Ο Μανολάς και ο Μαρκάνο στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή εκεί βλέπω και διαβάζω και όλες ότι γίνεται ο χαμός με πολλές λύσεις. Με τον Αντισαβιόλα. Δεν ξέρω αν θα ήταν στο αρχικό σχήμα ο Αντισαβιόλα. Α. Δεν ξέρω αν ήταν. Δεν τον, το έχουμε δει σε πολλά παιχνίδια ευρωπαϊκά, δεν τον είχε σχεδιάσει το βασικό. Να μου πει κανείς ότι έλειπε ο... αυτό δεν είναι ο Μίτροβλου. Δεν ξέρω όμως ότι αν είναι αυτό που ήθελε, που θα ήθελε ο Μίτσελ. Ο Μανιάτης, ο Κιοντιγκά φαίνεται ότι θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Πέρες θα είναι αριστερά. Ο Κάμπελ δεξιά. Ο Ντομίνγκες και ο Λαϊτάν. Αυτοί φαίνονται ότι είναι οι επικρατέστεροι για τον Ολυμπιακό. Τώρα εκεί στη μεσαία γραμμή είπαμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη. Η έκπληξη τύπου Μασάντο, ο οποίος πήγε καλά με τον Όφη. Και ο Μίτσελ έχει δείξει ότι δεν στέκεται σε προγραμματισμούς και πλάνα. Αυτός ο μικρός που έβαλε και τα τρία με τον Όφη, ο Σέποβιτς. Ναι, δεν είναι. Όχι. Νομίζω δεν είναι καν στην. Δεν έχει δηλωθεί.
Α, ναι. Δεν είναι υποψήφιος. Δεν είναι υποψήφιος. Δεν έχει. Εκεί υπάρχει ένα θέμα με τον Ολυμπιακό, επιθετικά. Αυτό δηλαδή που ήταν το όπλο του και με τον Μίτρογλου και με τον Σαβιόλα, φαίνεται τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ο Βάλντες. Θα είναι στην αποστολή. Ναι. Αλλά δεν νομίζω θα είναι στο αρχικό σχήμα. Νομίζω ότι γενικά ο συγκεκριμένος παίκτης ή δεν ήταν έτοιμος αγωνιστικά. Πάντως βγάζει συνέχεια τραυματισμούς. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και αυτό είναι που προβληματίζει και τον Μίτσελ. Θα τον έχει όμως σίγουρα στο προστάσιο του και νομίζω ότι ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα μπορεί και να τον χρησιμοποιήσει. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα έχει στο μυαλό του το 0-0. Είναι βασικό δηλαδή να μην φάει γκολ. Και από εκεί και πέρα και με μισό 0 να κερδίσει, δηλαδή αυτό που λέμε το 1-0, νομίζω είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι καλό. Είναι καλό, ναι. Με αυτή τη Manchester που δεν είναι στα σούπερ της και ότι μπορείς να πας εκεί, επειδή το έχουν κάνει πολλές ομάδες στην Αγγλία και να πάρεις αποτέλεσμα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σκεφτείς σε αυτή τη φάση. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν θα πρέπει και οι φίλοι του Ολυμπιακού να έχουν στο μυαλό τους ότι η Manchester φέτος έχει γελάρει με τόσες ομάδες, έχει χάσει ακόμα και μέσα στο Old Trafford και αυτά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι διαφορετικά. Είναι άλλη ταχύτητα μεγέθη. Το πρωτάθλημα. Ναι. Ακόμα και μια ομάδα η οποία είναι 10η-12η στο αγγλικό πρωτάθλημα κερδίζει εύκολα μια ελληνική ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, διότι είναι ομάδες οι οποίες προπονούνται σε πολύ ψηλότερη ταχύτητα και παίζουν σε πολύ ψηλότερη ταχύτητα από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς. Ωραία. Θέλω, έτσι, για να σε αφήσουμε και εσένα, μας κάνεις μια πρόβλεψη και εσύ. Ρωτάω τώρα όλους, ξέρεις, εγώ θέλω να πάω να παίξω και στοίχημα. Να πάτε σε ένα πρακτορείο ΠΑΟΚ να παίξετε σήμερα στοίχημα, όταν έχει Champions League είναι μια καλή ευκαιρία για να βγάλουμε λεφτά. Για πες μας. Τι θα παίζαμε αυτό σε το μάτς. Εγώ θα έλεγα ότι αν επιλέξεις κάποιος το goal-goal, νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες. Δύσκολα βλέπω τη Manchester να μη σκοράρει. Και ο Ολυμπιακός πιστεύω θα σκοράρει, αλλά νομίζω ότι δύσκολα και η Manchester να μη σκοράρει. Αν μου ζητάγατε σημείο, εγώ θεωρώ ότι δύσκολο ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Αλλά εντάξει. Για αν έπεσες, να μην πάρω αποτέλεσμα και κακίσω έτσι τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς, θα διάλεγα τον goal-goal. Τι είναι τον goal-goal, πες μου τώρα, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι και ξανθιά. Το goal-goal θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Α, ωραίο αυτό, εύκολο. Εγώ θα έβαζα αυτό, ας πούμε. Εδώ ο φίλος μου Ανέστης είπε ότι να παίξω, λέει, για να πάρω λεφτά, ότι ο πρώτος σκόρερ θα είναι ο Κάμπελ για τον Ολυμπιακό. Πρώτος σκόρερ ο Κάμπελ. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι ο Κάμπελ. Θα έχει λεφτά αυτό ή τσάμπα θα παίξω. Πάντα αυτό με τους πρώτους σκόρερ είναι οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είναι ο πρώτος σκόρερ. Ναι, εμένα είναι αυτό που μου θυμίζει, ξέρεις, αυτά τα, μου θυμίζουν τι χρώμα σορτσάκι φοράει ο τέτοιος, ξέρεις, τέτοια στοιχήματα. Εντάξει, τώρα... Είναι σαν τη διαφήμιση που είχε ο Παπ με τον Ζουγανέλη που λέει να έχεις από κοντά σου τον Πέρση. Λέει, ποιο Πέρση, είναι τόσοι Πέρσες. Ναι, το Φαν Πέρση. Λοιπόν. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Σπανουδάκη. Okay, εμείς θα τα πούμε και αύριο για άλλα θέματα, να μιλήσουμε okay, και πιο... Okay. Λοιπόν, Γιώργος Σπανουδάκης μαζί μας. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα πέρασμα έτσι από όσες εφημερίδες προλάβουμε τώρα μέχρι να φύγουμε και να ξεκινήσουμε με τη Sport Day. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα μπορούσε να έχει άλλο θέμα όλες οι αθλητικές εφημερίδες που σέβονται τον εαυτό τους. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός το έγραψε, λέει, στον τοίχο του Γεώργιος Καραϊσκάκης για να δουν οι Άγγλοι και σήμερα θα τους το δείξει και στο γήπεδο. «We rule this land». Γράψανε ότι εδώ κυριαρχούμε εμείς σε ελεύθερη μετάδοση, σε ελεύθερη μετάφραση. Λοιπόν, 10 παρατέταρτο, Nova Sports. Μπορείτε να δείτε, λοιπόν, το ηφαίστειο, λέει, το Φάλιρο, στην πρώτη αναμέτρηση για τους 16 του Champions League, λέει, Sport Day. Το ερυθρόλευκο σχέδιο επιτυχίας απέναντι στο μεγαθύριο. Μήνυμα κυριαρχίας θέλουν να στείλουν από το πρώτο λεπτό ο Μίτσελ και οι παίκτες του κόντρα στη Manchester United. Μόγιες και Ρούνεϊ συμφωνούν, δεν είναι εύκολο. Μανιάτη στο μάτς της χρονιάς, ενώ αναλύουν Σωτηρακόπουλος, Πανούτσος, Καρπετόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Τσόχος και Σαμπράκος. Λοιπόν, σε άλλα χτυπήματα, αποκάλυψη, η UEFA δίνει 4 εκατομμύρια στην ΕΠΟ για κατασκευή αθλητικού κέντρου. Χωρίς Άλπη στην Πορτογαλία, οι 7 που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις ανακατατάξεις του Γενάρη. Αναστασίου και Νταμπίζα ζήτησαν από τους παίκτες να μην αποπροσανατολίζονται λόγω φάλτσων σφυριγμάτων. Λοιπόν, και πάμε στο γκολ.
Θρίλε Μπορίς, λέει, ο Ολυμπιακός καλείται απόψε να είναι συνεπής στο μεγάλο ραντεβού του με την ιστορία στους 16 του Champions League. 10 παρατέταρτο Nova Sports 2, θα το πούμε για να το εμπεδώσετε και να ξέρετε πού μπορείτε να το δείτε. Ενώ έχει με τον γκολ ένα συλλεκτικό, λέει, βιβλίο για την ιστορία του Ολυμπιακού στο κύπελο πρωταθλητριών και στο Champions League. Ενώ σεμινάριο αυτοπροστασίας Αναστασίου και Ταμπίζας μίλησαν στους παίκτες του ΠΑΟ ώστε να μην τους νικούν οι Δελφάκηδες, σε εισαγωγικά. Πάμε και στο φως των σπορ. Αντάμωμα δύο θρύλων, λέει. Σκληρή μονομαχία Ολυμπιακού Μάντζεστερ στην πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις για τη σπουδαία πρόκριση στους 8 του Champions League. Απόψε στο φλεγόμενο Καραϊσκάκι. Το μεγαλύτερο μάτς της χρονιάς μέχρι το επόμενο στο Old Trafford. Οι Ερυθρόλευκοι καλούνται να βάλουν από σήμερα τις βάσεις για μια πιθανή πρόκριση και το απόλυτο ζητούμενο είναι να μην δεχνούν γκολ από την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Μόγες, σκληρή ομάδα Ολυμπιακός, παρουσίασε καλό πρόσωπο απέναντι σε Παρί και Μπενφίκα. Ενώ ο Μίτσελ, λέει, το πιστεύει. Ευδιάθετος και χαλαρός συνέντευξη τύπου, ο Ισπανός τεχνικός έδειξε σίγουρος για την ομάδα του ότι θα καταθέσει απόψε την ψυχή της. Λοιπόν, και πάμε στην πράσινη. Στην πράσινη. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, λέει εδώ πέρα, άλλο εξώφυλλο η πράσινη. Σοκαρισμένοι οι ξένοι. Μπέρκ, γίνονται τρελά πράγματα στην Ελλάδα. Πέτριτς, μας δείχνουν κάρτες χωρίς λόγο. 7 βαθμοί κλεμμένοι από τα κοράκια μόνο στο δεύτερο γύρο. Τους κλέβουν τη χαρά, τους επιβάλλουν την αδικία και τα διώχνουν από το γήπεδο, λέει τα παιδιά. Οι πράσινοι καλοί, τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους, να βάλουν τέλος στο σύγχαμα που δηλητηριάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. Ενώ έχει μία ανάλυση εδώ στην πράσινη και μετά την πρώτη παράσταση, λέει, του Αμερικανού στη Νέα Σμύρνη, τα δίνει ο Ράιτ στον Εξάστερο. Τι δίνει ο Ράιτ στον Εξάστερο. Λοιπόν, και πάμε. Ώρα των σπορ. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί, λέει, αρκεί να μην επαναπαυθεί. Ο Γιώργος Τρόντζος μιλά αποκλειστικά στην ώρα. Ενώ ο μεγάλος τίτλος, ο Ντούσκο έβαλε τέλος στην μεμψημυρία που δημιούργησε το Μενίδη και ξεκαθάρισε μια και καλή από την Πάρο και προς πάσα κατεύθυνση ότι ο δρόμος προς την επιτυχία είναι μονόδρομος. Νέα εποχή τίτλων. Και πάμε στον πρωταθλητή. Απόψε πετάμε, λέει, στους 8. Έτοιμος ο Βαλντές, θα παίξει ανάλογα με τη ροή του μάτς. Κάμπελ πάλεψε για τα όνειρά σου. Με Μάντζεστερ 10 παρατέταρτο Nova Sports 2 για νίκη πρόκρισης. Μόγες, σκληρός και δυνατός Ολυμπιακός, αλλά θέλουμε και την πρόκριση και το κύπελο. Η θύρα 7 με κορεό που θα ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Έχουν φτιάξει ένα τεράστιο κορεό, παιδιά. Είναι αρκετά εντυπωσιακό, το είδα κι εγώ. Ρούνεϊ, αν δεν ανέβουμε θα είναι όλα δύσκολα. Φουστέρ και Σάμαρης για δύο θέσεις, τι σκέφτεται ο Μίτσελ. Βάης, θα είμαι κι εγώ εκεί. Στο Φάλιρο υποφέρει όλος ο πλανήτης. Μίτσελ, ίσως είμαι τρελός, αλλά το πιστεύω. Δεν θα στρώσουμε κόκκινο χαλί στη Μάντζεστερ. Με φουλ επίθεση κατεβαίνουν οι μπέμπιδες. Λοιπόν, αυτά. Και πάμε στο Γαύρο. Champions League, φυσικά, Γαύρος. Εδώ έχει και αυτό στο μεγάλο του πρωτοσέλιδο. Θρύλος είσαι, ο μεγάλος τίτλος. Και αφού τα έβαλες με την Παρί και την Μπενφίκα, μπορείς να κάνεις και τη φημισμένη United να υποφέρει. 5 εκατομμύρια γάβροι το πιστεύουν. Οι παίκτες μας πρέπει να αφήσουν τα πνευμόνια τους μέσα στο γήπεδο και μετά να πάνε στο Old Trafford να παίξουν τα ρέστα τους. Το μυστικό της επιτυχίας του Μόγες στο Champions League μπορεί να γίνει το κλειδί για τον Ολυμπιακό. Το hat-trick του Τσόρι με τη Manchester και το hat-trick του Μαρκάνο με τις αγγλικές ομάδες. Πονοκέφαλος πάντα Ισπανοί για τη United. Μίτσελ στην Μαδρίτη, όνειρό μου να παίξουμε στους 8 κόντρα στη Real. 10 παρατέταρτο Nova Sports 2, το ξαναλέμε. Πάμε live sport, ζήσε το όνειρο, μεγάλος τίτλος, σίγουρος για τον θρύλο του ο Μίτσελ, να κάνουμε ό,τι δεν απαγορεύεται, θέλουμε να πάμε στους 8, εκατομμύρια Ολυμπιακών σπρώχουμε τη φωνή και την ψυχή τους στους Ερυθρόλευκους στη μεγαλύτερη υπέρβαση στα χρονικά τους, γράφει ιστορία ο Ολυμπιακός απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, τη μυθική Manchester United. Και τελειώνουμε με τη γάτα. Πάνω-πάνω θα παίξουν μπάλα και οι κατάσκοποι απόψε στο Φάλιρο. Έτσι θέλει να δέσει ο Μίτσελ τον Μόγες. 6 σούπερ προτάσεις για το Champions League μπορείτε να διαβάσετε εδώ στη γάτα και να παίξετε στοίχημα, να πάτε σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ και να παίξετε το στοίχημά σας. Σήμερα είπαμε είναι μια καλή μέρα. Εμείς τώρα σας αφήνουμε 10 παρατέταρτο, έτσι. Nova Sports 2, μην το ξεχνάτε. Μεγάλο παιχνίδι, Ολυμπιακός Manchester United. Θα καεί εκεί το Καραϊσκάκης. Όλα ήρεμα να είναι.
Σας αφήνουμε στα χέρια των κοριτσιών μας να μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Άντε φιλιά και καλή επιτυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο κυρίως.